Η Δανάη Μπάρκα είπε το μεγάλο ναι και στα 28 της χρόνια αναλαμβάνει την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Μέγα, για την απόφαση της αυτή την εκπομπή που ετοιμάζει τις σκέψεις και τους στόχους της, μιλά σήμερα στο Downtown και τον Τάσο Μπιμπισίδη. Η Δανάη Μπάρκα θα μάθει να ξυπνά νωρίς. Εγώ κοιμάμαι συνήθως στις 5 το πρωί και ξυπνάω μεσημέρι, τώρα τελευταία ξυπνάω 11 με 12, αλλά από τον Σεπτέμβρη, στις 11 θα είναι ήδη για μένα μεσημέρι, θα τρώω μακαρονάδες, θα το κάνω και αυτό, ότι ώρα μου πούνε, θα μπαίνω στο αμαξάκι μου, θα βάζω μουσική και ο Θεός βοηθός. Θα προσπαθήσω μέσα από τις κουβέντες που θα κάνουμε στην εκπομπή να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους που θα μας βλέπουν. Νομίζω ότι, με την κρίση που περνάμε αυτή την περίοδο, πρέπει να προαγούμε την ανθρωπιά, να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον. Δεν νομίζω ότι θα θυσιάσω στον βωμό της εμπορικότητας την ανθρωπιά μου, το ήθος μου, αυτό που είμαι. Ελπίζω οι ανάγκες που έχω ως τηλεθεάτρια να συμπέσουν με τις ανάγκες και των άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι προετοιμασμένος να εκτεθεί ξέροντας ότι θα υπάρξει η σταύρωση, η κακεντρέχεια ή ενδεχομένως και το βρυσίδι. Για να είμαι ειλικρινής, έχω υποστεί αρκετό bullying για τα χρόνια που δουλεύω, είμαι όμως έτοιμη να προσπαθήσω να κερδίσω και τους δύσπιστους. Στόχος μας είναι να υπάρξει κάτι φρέσκο, να δείξουμε μια νέα αισθητική, να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας, ρε παιδί μου. Ήταν η Βίκη Σταυροπούλου, η πρώτη σκέψη του Μέγκα για το πρωινό πριν το δώσει στη Δανάη Μπάρκα. Η μαμά μου είναι ένα Μέγκα πρόσωπο χρόνια τώρα και νομίζω φέτος θα είναι ακόμα περισσότερο, για τη στήριξη. Ωστόσο, για να λυθούν τυχόν απορίες, κανένα κανάλι και κανένας επιχειρηματίας δεν διακινδυνεύει νούμερα, χρήματα και επιτυχία, επειδή μπορεί να υπάρχουν γνωριμίες ή συμπάθειες. Η δουλειά είναι δουλειά και η προσωπική ζωή εντελώς άλλο κεφάλαιο. Εμένα μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο μου και ήταν ο Πέτρος Μπούτος, πήγα στο κανάλι και μου πρότεινα να αναλάβω αυτή την εκπομπή. Αρχικά, σοκαρίστηκα, αγχώθηκα, πανικοβλήθηκα, τα έπαθα όλα, φοβήθηκα πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, αν η πρόταση αυτή γινόταν από άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν θα έλεγα τόσο εύκολα το ναι. Είναι όμως άνθρωποι που τους θαυμάζω χρόνια και κάπως αφέθηκα στα χέρια τους. Εμένα το μότο μου είναι no risk, no story, οπότε είπα ας το κάνω και στη χειρότερη μπορεί να μην πάει τόσο καλά όσο θα ήθελα, γιατί, αλίμονο, θα ήμουν τρελή αν έβγαινα με αέρα επιτυχίας. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά και τους παραδέχομαι, δεν είμαι παρουσιάστρια, είμαι ηθοποιός, έχω άλλες προσλαμβάνουσες. Η μαμά μου, ο Χρήστος και η Έλενα Χριστοπούλου, που είναι η μάναγερ μου, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πήρα τηλέφωνο και ήταν πολύ θετικοί και οι τρεις, μέχρι στιγμής έχω πολύ θετικό feedback στον δρόμο και στα social media, μου λένε «Γουστάρουμε που θα δούμε ένα νέο παιδί της διπλανής πόρτας, που δεν είσαι ψηλή, λεπτή, 90, 60, 90 και θα τρώμε και θα γελάμε». Facebook, Twitter.